Είμαι η Γρηγορία Βρυτιά, επίσης γνωστή σαν Φρίντα Κάβλο, σύγχρονη εικαστικός που ζω και εργάζομαι στην Αθήνα. Το Φρίντα Κάβλο ξεκίνησε σαν αστιάκι κατά τη διάρκεια μιας performance, αλλά μου άρεσε τόσο πολύ ο ήχος του και το χιούμορ που αποφάσισα να το κρατήσω και έχει αρχίσει να γίνεται δημοφιλές σαν όνομα, οπότε πλέον δουλεύω και με τα δύο. Σπούδασα στην Σχολή Καλών Τεχνών της Θεσσαλονίκης, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Από το 2002 μέχρι το 2007, έπειτα με υποτροφή από το Ίδρυμα Μιχελή, έκανα μεταπτυχιακό στο Wimbledon College of Art του Λονδίνου. Από το 2010 έχω γυρίσει στην Αθήνα και, όπως είπα και πριν, ζω και εργάζομαι εδώ πέρα. Το βασικό μου θέμα είναι η γλυπτική. Οι αρχικές μου σπουδές δηλαδή ήταν στη γλυπτική. Και τα βασικά υλικά που χρησιμοποιώ αυτή τη στιγμή είναι το ύφασμα, το χαρτί και κάποια τυχαία αντικείμενα που βρίσκω. Αντικείμενα τα οποία ίσως να είναι και λίγο συναισθηματικά φορτισμένα στη συλλογική μας μνήμη. Σπασμένα φλιτζάνια, πιατάκια, παλιά κλειδιά, περισσότερο κεραμικά και μεταλλικά αντικείμενα, τα οποία δεν αγοράζω, είτε βρίσκω στο δρόμο, στους μακριούς μου περιπάτους, είτε φίλοι που θα τα πετούσαν υπό άλλες συνθήκες και γνωρίζοντας ότι εγώ θα τα κάνω κάτι, μου τα δίνουν πολύ ευγενικά. Δουλεύω με αυτά τα υλικά από το 2005 περίπου, όπου αποφάσισα να εγκαταλείψω τα παραδοσιακά υλικά που μας προσέφεραν δωρεάν τότε στην Καλών Τεχνών. Ωστότε, όπως προέβλεπε το πρόγραμμα σπουδών, δούλευα με πυλό, γύψο, ξύλο, ρητίνες και μάρμαρο. Περίπου τότε με προκάλεσαν και οι βασικοί καθηγητές μου, ο Χατζή Ιωαννίδης Φώτης και η Ρεγκίνα Αργυράκη, να βρω ένα πιο προσωπικό ύφος. Η λύση μετά από κάποια σκέψη ήρθε από τα παιδικά βιώματά μου. Θυμάμαι τον εαυτό μου να φτιάχνω πράγματα από νήμα και ύφασμα ίσως από 7-8 χρονών. Στα πρώτα μου επίσημα υφασμάτινα έργα, εξερευνώ τα θέματα μιας πιο κλασικής γλυπτικής. Με απασχολούσε η ζωόμορφη φιγούρα και η αφαίρεση και οι βασικές μου αναφορές ήταν η δουλειά των Μπάρμπαρα Χέπουορθ, Μάικ Κέλλη, Κλάις Όλντενμπουργκ, Μέρετ Όπενχάιμ και Λουίς Μπουρζουά βεβαίως. Έκτοτε έχω πειραματιστεί με πολλές πρακτικές. Έχω δοκιμάσει να ζωγραφίσω, την φωτογραφία, κολλάζ, σκηνογραφία και ενδυματολογία, performance, ένα πολύ σημαντικό μέρος της δουλειάς μου. Στην performance με εισήγαγαν στο Λονδίνο οι φίλες και συνάδελφοι Ίλκα Λόικεφελτ και Δάφνη Γιαννουλάτου. Πλέον, στα 37, βρίσκομαι σε ένα σημείο που όλες αυτές οι εμπειρίες και οι ιδέες αποκρυσταλώνονται κάπως και τείνουν προς την κατεύθυνση μιας πιο γενικευμένης αντίληψης της τέχνης, καταργώντας τα όρια. Το ζήτημα των ορίων είναι ένα light motif στη δουλειά, το οποίο επανεμφανίζεται. Ποια είναι τα όρια μεταξύ προσωπικού και διαπροσωπικού, μεταξύ ατομικής αντίληψης και συλλογικής, μεταξύ καλού και κακού. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα βασικά πάνω στα οποία επιθυμώ να ξεκινάει ο διάλογος πάνω στα έργα μου. Ένα από τα πιο σημαντικά είναι οι απτικές ποιότητες. Με απασχολεί πάρα πολύ το πώς βιώνουμε το περιβάλλον μας μέσα από την αφή και την κίνηση. Ειδικά αυτή τη στιγμή όπου έχουμε καταλήξει να παρατηρούμε τη ζωή, τους φίλους μας, τους συγγενείς μας, τον εαυτό μας τον ίδιο καμία φορά, μέσα από το ίντερνετ, είναι τρομερά οπτικοκεντρική. Επιθυμώ μία επιστροφή στην ισοδυναμία των αισθήσεων, όπως για παράδειγμα συμβαίνει στα μωρά, όπου καταγράφουν το περιβάλλον με όλο τους το σώμα. Τα πέλματα είναι αισθητηριακά όργανα όπως τα αυτιά και τα μάτια. Μάλιστα εστιάζω στις διάφορες υφές των υλικών και εδώ και πολλά χρόνια παραμετροποιώ τα έργα ώστε να απευθύνονται και σε τυφλά άτομα. Ελπίζω να δοθεί κιόλας η ευκαιρία σύντομα να παρουσιάσω μία σειρά έργων που να προορίζονται ξεκάθαρα για δωρματική αντίληψη. Επίσης, με απασχολούν πολύ οι περιβαλλοντικές προεκτάσεις.
Τα υλικά είναι όλα φιλικά προς το περιβάλλον και σε μεγάλο ποσοστό ανακυκλωμένα. Προσπαθώ στην διαδικασία της κατασκευής των έργων να μην παράγω καθόλου σκουπίδια. Αντιθέτως, πολλά από τα οικιακά σκουπίδια, όπως τα μη ανακυκλώσιμα και βιοδιασπόμενα πλαστικά, τα χρησιμοποιώ στον δομικό σκελετό των έργων. Ακόμα πολύ σημαντικό θέμα για μένα είναι το ζήτημα της γυναικείας αισθητικής. Χωρίς να πιστεύω στην διαδικότητα των φύλων, θεωρώ ότι η πατριαρχία σαν πρόβλημα προκύπτει πολύ συχνά στις συζητήσεις τώρα τελευταία. Μάλιστα, μου κάνει εντύπωση που άργησα τόσο να το συνειδητοποιήσω. Αλλά σαν άνθρωπος που λατρεύει τη μελέτη της ιστορίας της τέχνης, η αισθητική μου ως ένα σημείο έχει διαμορφωθεί από τον αντρικό τρόπο κατανόησης και αποτύπωσης των πραγμάτων. Λέω πως άργησα, γιατί από τα φοιτητικά χρόνια είχα την ιδέα πως η παραδοσιακή βαριά κληπτική έχει κάτι το αντρικό, κάτι το πατριαρχικό ίσως. Τα δικά μου έργα από την άλλη είναι προσαρμοσμένα στις δυνατότητες ενός μικρόσωμου γυναικείου σώματος. Αποφεύγω να ζητήσω βοήθεια για τις κατασκευές και τις εγκαταστάσεις μου. Παρ' όλα αυτά, τα τελευταία χρόνια θέλω να δώσω έμφαση στη γυναικεία αισθητική και κατανόηση. Θεωρώ ότι έχει μια πολυπλοκότητα